Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εορτές του ελληνισμού, ενώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαρακτηρίζουν την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Την παραμονή αλλά και ανήμερα της χάρης, τις εκατοντάδες πιστοί πλημμύρισαν και στη σκιά της πανδημίας μοναστήρια και ναούς που είναι αφιερωμένοι στη Μεγαλόχαρη, όπως αυτό στον Παλίμηλο ποτάμου, και με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνοιξη στάθηκαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας για να μαρτυρήσουν την πίστη τους στο πρόσωπό της. Για υγεία στον κόσμο, αυτό είναι το πρώτο σήμερα. Κάθε χρόνο κάνω τάμα και έρχομαι. Πρέπει να έχουμε ελπίδα, να παλεύουμε και να λέμε και δόξα τω Θεώ. Περισσότερο οι πιστοί έρχονται είτε με τα πόδια είτε με τα αυτοκίνητά τους από μακρινές αποστάσεις για να αναποθέσουν έτσι την ευχαριστία τους αλλά και το αίτημά τους στη χαρακαίνη Παναγία. Η Παναγία που αποτελεί το ιερότερο από τα πρόσωπα της Ορθοδοξίας δοξάζεται στις 15 Αυγούστου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Χθες το βράδυ στον Παλί εκατοντάδες ήταν οι προσκυνητές, αν και λιγότεροι από προηγούμενα χρόνια, από όλη την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα που συνέρευσαν στο γραφικό εκκλησάκι που βρίσκεται επί του βόρειου δικού άξονα Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μονή Ατάλης για να τιμήσουν την Παναγία τη Χαρακιανή. Δόξα τω Θεώ και φέτος είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε αυτήν την τρυφερή σχέση που ενώνει όλους μας με το πρόσωπο της Παναγίας. Ο άνθρωπος ζητάει υγεία, το πρώτο και κυριότερο. Όλα τα άλλα είναι επακόλουθα. Έτσι είστε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δεν αξίζει. Αξίζει. Τι ζητάτε αλήθεια αυτές τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε όλοι μας, όλη η Ελλάδα, όλος τίποτα, ο κόσμος. Μόνο η υγεία, ο κόσμος όλος. Τίποτα, τίποτα άλλο. Φροντίζουμε να είμαστε κάθε χρόνο εδώ, γιατί πάνε να πει ότι τουλάχιστον όποιος έρχεται είναι καλά στην υγεία του και αυτοί που δεν είναι εδώ, να είναι η ψυχούλα τους καλά. Αυτή την περίοδο που οι Έλληνες δοκιμάζονται σκληρά από την COVID-19, οι πιστοί άναψαν ένα κερί στη χάρη της, προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα και με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκαν, ζητώντας τη μεσητεία της μητέρας του Χριστού και των ανθρώπων. Ας προσπαθήσουμε όλοι, αξίζει. Αξίζουμε όλοι καλύτερες ημέρες και μπορούμε, αν κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που λένε οι ειδικοί, αν συμμορφωθούμε προς τα μέτρα τα οποία προτείνει κάθε φορά η πολιτεία, να απαλλαγούμε μια ώρα γρηγορότερα από αυτή τη λέλαπα. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και ιδιαίτερα εδώ στους συμπατριώτες μας, τους παιδικούς, να έχουμε την υγεία μας κυριολεκτικά τις δύσκολες μέρες αυτές που περνούμε και λόγω της πανδημίας, αλλά και για τις δύσκολες μέρες που πέρασε η πατρίδα μας τις προηγούμενες ημέρες λόγω των πυρκαγιών. Η Παναγία η Χαρακιανή που βρίσκεται κατά μεσή της διαδρομής Δρεθύμνου Ηρακλείου αποτελεί φύλακα άγγελο κάθε οδηγού που διέρχεται τον ΒΟΑ, καθώς τα θαύματά της είναι πολυάριθμα. Έχει σώσει από βέβαιο θάνατο πολλούς ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε τροχέα, ενώ έχει θεραπεύσει άλλους τόσους με σοβαρές ασθένειες. Κάθε χρόνο, μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου, πολλοί νέοι προσκυνητές που διασχίζονται στο ΒΟΑΚ φτάνουν με τα πόδια στο γραφικό εκκλησάκι για να αφήσουν τα τάματά τους και να προσευχηθούν. Και εδώ παραπέρα, ένας φίλος μου κατράκαρε στο χαράκι, τη κόρη μου, βέβαια, φίλος, και έφυγε το οικογενειακό μας φίλος και την έβγαλε μια χαρά λόγω της Παναγίας. Πληρώνετε το δικό σας τάμα? Ναι, τον άντρα μου είχα τάξει και το γιο μου. Έγιναν καλά, έγινε αυτό που θέλατε? Μια χαρά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Είναι πάμπολα τα θαύματα. Και αυτά είναι ο μοναδικός λόγος και σκοπός, είναι να τονωθεί η πίστη. Και φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν τελέστηκε η καθιερωμένη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στην Εκκλησία της Παναγίας, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.